Αγίο με δύναμη το γυριστό και να το γκολ από τον Κατσαράβα, ο οποίος ανοίγει λογαριασμό με τη φανέλα του Εθνικού. Ακριβώς με τη συμπλήρωση 30 λεπτών, ο Γεωργιανός πανηγυρίζει στην έκτη συμμετοχή του το πρώτο τέρμα του σε ρίαν έμπαυσης εστίας της Καρδιώτσης, με αυτό εδώ το εντυπωσιακό γυριστό από τον Μίκονος Καρδιώτσης. Η κεφαλιά 2-0 για τον Εθνικό. Με σκόρε ακόμη μια φορά τον Νίκολος Κατσαράβα στο 43ο λεπτό. Εδώ την Τριάννη θα γυρίσει στον Πιτσέλη. Η σέντρα, η κεφαλιά από τον Κατσαράβα που σε πρώτο στην μπάλα. Έκανε κίνηση στο δεύτερο και ο Ζελάγια, όπως τώρα και ο Γιάννος Αφιλός, ο οποίος ξέφυγε για δεύτερη φορά από τον Κονέ. Παίζει με την μπάλα στο Μιχαήλ Τρακόγεβιτς για το Εθνικό Σάχνας. Καρμιώτησα 2-0. Έξω ο Κονέ, έξω και ο Λοκόμ. Αράμπαλ για τον Κατσαράβα, πίσω κάτω πασέ 3-0. 47ο λεπτό και παρακολουθούμε το One Man Show, Νικολός Κατσαράβα, ο Γεωργιανός, ο οποίος πετυχαίνει μέσα σε 17 λεπτά, ο οποίος εδώ, από το λάθος που έγινε ο Αράμπαλ, ξεκίνησε την φάση δέμοντας, έκανε το 1-2 με τον Γεωργιανό, θα κάνει ένα ψύχρεμο πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, θα νικήσει για την φορά στο παιχνίδι του Δραγόνι, επί της 3-5. Παλιά για τον Κατσαράβα, εδώ δημιουργείται ευκαιρία, ο Κατσαράβα θα περάσει πέρα από τον Δραγόγεβιτς και αυτή θα πάει στα δίκτυα. Καρέ τερμάτων, το είπαμε, ο άνθρωπος είναι σε εξαιρετική βραδιά απόψε. Κοιτάξτε ξανά, από την παλιά τύπος Αδρανού, η στόπερ της Καρδιώτσας, δεν βγαίνει τον Δραγόγεβιτς, όταν το βράδυ είναι πιο πολύ αργά της μάχης. Ψάχνει τον Κατσαράβα που είναι γρήγορος, έβαλε την μπάλα μπροστά, Κατσαράβα στην περιοχή, το πλασέ, να μην δε. Η παλιά από τον Κιπιάνη, ο Κατσαράβα θα βάλει την μπάλα μπροστά, θα περάσει στο σπριν τον Χρήστο Θεοφύλου και θα πλασάρει τον Γιαννακόπουλο. Αλλά για τον Χατζηβασίλη και από εκεί στον Κατσαράβα, ο οποίος είναι στην περιοχή, το πλασέ 2-0. Ξανά ο Χατζηβασίλης θα τροφοδοτήσει τον Κατσαράβα, ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος και αμέσως θα ολοκληρώσει τη φάση, το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Υψοκίνδυνη η πάσα του, έρχεται ο Ενέσκου να πάρει την κεφαλιά πάσα για τον Κατσαράβα. Απέναντι στον Χρυσοστόμου, κάνει την προσποίηση, τώρα το πλασέ 1-0. Για δεύτερη συναυτή αγωνιστική, ο Γεωργιανός βρίσκει δίχτυα. Έγινε το λάθος ο Ενέσκου, έκλεψε, έδωσε στον Κατσαράβα και από εκεί και πέρα ο Γεωργιανός, όπως θα δείτε στη συνέχεια, διατίζει την ψυχραιμία του. Παίρνοντας αυτή την πάσα από τον Ενέσκου, με αυτή την προσποίηση άδειασε και τον αντίπαλο αμυντικό, τον Κυριάκου, αλλά και τον Χρυσοστόμου, τους ξάπωσε και τους δύο στο έδαφος. Και με αυτόν τον τρόπο έτυχε και το πιο σημαντικό γκολ το πρώτης αναμέτρησης. Ζελάγια μέσα στην περιοχή για τον Κατσαράβα, ο Γεωργιανός, κεφάλι για τον Αργεντινό και τον λάθος Κατσαράβα σε θέση βολής 2-0. Με τη βοήθεια και της κόντρας, αλλά αυτό έχει την από το ξεκίνημά της με τον αρχηγό του Εθνικού, τον Χατζηβασίλη. Να αφήνει την μπάλα η σέντρα από τον Φιλίππο, φτάνει στον Ζελάγια, ο συνδυασμός του με τον Κατσαράβα. Η μπάλα από τα πόδια του Φελισιέρη στρώθηκε στον Κατσαράβα, γύρισε ο σκόρερ του Εθνικού, έκανε το σούτ, η μπάλα κόντραρε σε πόδια αντιπάλου, όπως θα δείτε. Κυπριανού, πάει απέναντι από τον Παναγή. Θα κάνει το γύρισμα του Χατζηβασίλη, θα πλασάρει, θα σώσει ο Παναγή. Ξανά στο Χατζηβασίλη, η μπάλα θα καταλήξει στα δίκτυα 2-0. Έστω και από σπόντα και από κόντρα με τον Νίκα Κατσαράβα στο 67. Πήγε την πάσα ο Χατζηβασίλης, δεν μπόρεσε πια να νικήσει τον Παναγή. Σε δεύτερο χρόνο και από τις κόντρες η μπάλα ευνόησε τον Κατσαράβα. Αυτή την απόκριση του αμυντικού της Ομόνιας πήγε στα πόδια του Γεωργιανού που την έστειλε στα δίχτυα. Κατσαρτή τον Κατσαράβα, η κεφαλιά δεν έγινε και 3-0. Εδώ ξανά η εκτέλεση φάουλ από τον Πιντσέλη. Κεφαλιά που γίνεται. Έχει σπρώξει την μπάλα ο Κατσαράβα, είναι από το πλασέ του Κρατσούνοφ η μπάλα που καταλήγει στα δίχτυα. Να δούμε ξανά εδώ. Η μπάλα έχει χτυπήσει στον Κατσαράβα και έχει περάσει στα δίχτυα. Εδώ θα φανεί καλύτερα νομίζω. Η προβολή
έπεσε ο Ενέσκου. Μακρύνθηκε η μπάλα, το σούτ από τον Χατζηβασίλη. Κεφαλιά στο δοκάρι, Κατσαράβα, γκολ! Ισοφαρίζει ο Εθνικός στο 22ο λεπτό, η χρυσή αλλαγή του Εκομίτη. Ο Γεωργιανός ήταν και πάλι εκεί, κοντά στην φάση. Το σούτ από τον Χατζηβασίλη. Μπάλα στο δοκάρι και έρχεται ο Κατσαράβα να σκοράρει. Βλέπουμε την φάση ξανά. Δεν έπιασε καλά το σούτ. Η κεφαλιά στο δοκάρι, Κατσαράβα από κοντά. Απέφυγε και τον Αντάμοβιτς. Και τον Βοσκανιάν, όχι τον Λοκόμπε. Κόντρα, η μπάλα έφτασε στον Κατσαράβα, ο οποίος θα βάλει το 2-2. Και θα φτάσει στα 13 γκολ στο πρωτάθλημα. Εδώ κοιτάξτε, όλα λειτουργήσαν υπέρ του βέβαια. Από την απομάκρυση του Λοκόμπε την κόντρα, η μπάλα στρώθηκε στον Γεωργιανό. Ο οποίος από εκείνη τη θέση είναι δύσκολο να στοχίσει. Έκανε ένα ιδανικό πλασέ και νίκησε τον Καϊρίνο. Ο οποίος απέφυγε τον Άντωνης και πάει απέναντι από τον Δεσσερό στην ευκαιρία για τον Εθνικό και σύνορα ένα καταπληκτικό γκολ με εξωτερικό φάρτο στην απέναντι γωνία. 0-1 ο Εθνικός. Πρώτη επιθετική του προσπάθεια με τον Νίκα Καϊράβα να βάζει τη σφραγίδα του. Δείτε εδώ προλαβαίνει τον Άντωνης, τριπλάρι, πάει πλάγια στην περιοχή με εξωτερικό φάρτο, στέλνει την μπάλα απέναντι στο πλαγιό. Εξωτερικό πλαγιό της εστίας. Και πάλα εκεί που ο Κατσαράβα θα κάνει το 1-1. 15 γκολ αδράνεια στην άμυνα εκεί του Εθνικού. Εξαιρετικό γύρισμα από τον Βραζιλιάνο. Έτοιμο γκολ. Σημάδεψε το κεφάλι του Κατσαράβα ο Μιτσέλη. Πραγματικά εξαιρετική παλιά. Και το τελείωμα πανεύκολο από τον Νίκα Κατσαράβα. 15 γκολ επαναλαμβάνουμε στο πρωτάθλημα. Ο Σακέο Ζελάγια που δεν αγωνίζεται.